Όχι, ρε, πούστη. Παραλίγο, παραλίγο. Καρβουνιάρης. Μια φορά μου συμβεί αυτό μέσα στο πρωί, έχεις χάσει 10 λεπτά να πούμε. Όσα έχει ακόμα. Ωραίο κράνος. Καλημέρα! Μέχρι και εγώ τρόμαξα! Πιπιπ! Είμαι αριστερά σου! Πιπιπ! Και λοιπόν θέλω και μέσα από το βίντεο να πω ένα ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στα βίντεο με την έννοια του ότι σχολιάζουν, κάνουν εγγραφή και αρχίζω σιγά σιγά και εγώ και παίρνω θάρρος. Good morning! It's me, Mario! Ωπ, τι έγινε εδώ. Τρακάραμε. Όχι. Απλά φτιάχνουμε. Και σήμερα λοιπόν θα σας πω για την αγαπημένη μου ταινία. Και θέλω και εσείς να κάνετε το ίδιο, όσοι θέλετε. Να μου πείτε λοιπόν ποια ταινία και γιατί. Τι κινείται και η. Είναι η αγαπημένη σας. Ποια ταινία και γιατί λοιπόν είναι η αγαπημένη σας. Πώς φαίνεται ότι φοβάμαι να μιλήσω όταν είμαι σταματημένος και νομίζω ότι ακούγομαι. Το λοιπόν, η δική μου αγαπημένη ταινία είναι το Fight Club. Είναι λοιπόν μια ταινία πάνω από 15 χρόνια, πρέπει να είναι το 1999 αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή, στην οποία παίζει ο Edward Norton και ο Brad Pitt, οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές της ταινίας, και είναι και μια εγκόμενα η οποία είναι και γαμό, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της και ποτέ θα το συγκρατήσω. Πατακαζί. Όσοι δεν την έχετε δει την ταινία, ωραίο μαλλί ρε, ρίξε της μια ματιά. Fight Club, όταν το λες ακούγεται λες και θα δεις ξύλο, ας πούμε, μια λέσχη με ξύλο, αλλά κυρίως δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, αν και αυτοί όντως δημιουργούν μία λέσχη τέτοια, αλλά πραγματικά όλο το νόημα πίσω από αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο ας πούμε δημιουργούν αυτή την λέσχη, έχει πολύ ωραία νοήματα η ταινία για μένα προσωπικά, και από τότε που την είδα έχει χρόνια, έχω πάρει πολλά στοιχεία. Έχω πάρει πολλά στοιχεία και μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα... είναι ένα από τα πράγματα το... Ουψ, τι κάνεις εκεί, πέταγμα. Πήγε να κάνει πέταγμα μέσα από το φορτηγό. Και αυτό που θέλω να πω ότι είναι ένα από τα πράγματα τα οποία έχω πάρει στοιχεία για το χαρακτήρα μου, έτσι. Όπως και οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο, είτε από ταινία, είτε από άνθρωπο, είτε ακόμα και από ένα τραγούδι μπορείς να κρατήσεις. Τα στοιχεία που σου αρέσουν να τα αφομοιώσεις και στην τελική όλα αυτά παντρεμένα μαζί να γίνει ο χαρακτήρας σου. Λοιπόν, αυτή είναι μια ταινία η οποία έχει λειτουργήσει κάπως έτσι σε μένα. Μπλέξαμε με τα λεωφορεία, μπλέξαμε.